Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Σπύρος Ουρμελίδης. Είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας, στο βραδινό ραντεβού μας. Μια μέρα πριν υποδεχθεί λοιπόν τους ηγέτες των μεσογειακών χωρών της Ευρωζώνης στην Αθήνα ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, επικρίνει την αιμονή της Γερμανίας στη λιτότητα, καθώς και την άρνησή της να συζητήσει την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους πριν από τις γερμανικές εκλογές το Σεπτέμβριο του 2017. Είναι προτιμότερο να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Γερμανία παρά μια Γερμανική Ευρώπη, λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ξέρω ότι είμαι το μαύρο πρόβατο για μεγάλο διάστημα στην Ευρώπη. Σήμερα όμως όλο και περισσότεροι παραδέχονται ότι η πολιτική που επιβάλλεται στην Ελλάδα είναι λάθος. Η επιθετική αυτή στάση του κυρίου Τσίπρα γίνεται την ώρα που ξεκινά η διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση με τους Γερμανούς, να θέλουν να την καθυστερήσουν. Κάτι που σημαίνει ότι προκύπτουν συνεχώς προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Και την ώρα επίσης που στη Βόρεια Ευρώπη φουντώνει το κύμα κατά των Νοτίων με αφορμή το προσφυγικό και τη στιγμή που οι ηγέτες των μεσογειακών χωρών αποφασίζουν να συνεργαστούν για να έχουν τη δική τους θέση έναντι όλων των μεγάλων θεμάτων. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας υποδέχεται τον Φρανσουά Ολάν, τον Ματέο Ρέντζι, τον Αντώνιο Κώστα, τον Νίκο Αναστασιάδη, τον Τζόζεφ Μουσκά της Μάλτας και τον Ισπανό αρμόδιο υπουργό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Γκυθάδου. Είναι σημαντικό και συμβολικό ότι η συνάντηση αυτή γίνεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Η συζήτηση θα αφορά την οικονομία, το προσφυγικό και την ασφάλεια της Ευρώπης. Πριν από λίγη ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Sky, είπε ότι η χώρα δεν αντέχει άλλο Αλέξη Τσίπρα και ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής της πολιτικής που ακολουθείται ως σήμερα, όσο ακόμα είναι καιρός, γιατί η χώρα σε 12 μήνες θα είναι σε χειρότερη κατάσταση. Είπε επίσης ότι υποσχέσεις δεν θέλει να δώσει και δεν θα κάνει το λάθος να πει ότι θα καταργήσει τον ένφια, αλλά ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα τον μειώσει κατά 30%, ζητώντας βεβαίως και πάλι εκλογές. Υπάρχει μια πραγματικά εντυπωσιακή δήλωση του κυρίου Δένδια, που μας είπε ότι θα επιστρέψει λεφτά σε όσους πήραν την άδεια, για τις τηλεοπτικές μιλάμε άδειες πάντα, γιατί ο διαγωνισμός δεν είναι νόμιμος και γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει να δώσει περισσότερες άδειες όταν έρθει στην εξουσία. Τώρα η Νέα Δημοκρατία βέβαια προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από αυτή τη δήλωση. Ο Νίκος Παπάς κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να ανακαλέσει τη δήλωση Δένδια. Συνεχίζονται και αλληλοκατηγορίες μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Ποταμιού. Και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η κυρία Φόφη Γεννηματά, κάλεσε το Ποτάμι να ξεκαθαρίσει τη θέση του για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί, αν μπορεί πλέον να δημιουργηθεί αυτός ο νέος φορέας, αν και εδώ πέρα τα πράγματα έχουν εμπλέξει πολύ. Έχουμε μια σημαντική μεταρρύθμιση στο γυμνάσιο με κατάργηση των πολλών εξετάσεων και άλλες αλλαγές στην οργάνωση της διδασκαλίας. Αυτά και άλλα πολλά, γιατί είναι πράγματι πολλά, και σήμερα θα τα συζητήσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους. Με τον κύριο Αντώνη Μπαλομενάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαλομενάκη. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Με τον κύριο Σωτήρη Ισαΐα, σύμβουλο γραμματείας του απόδημου ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε και πάλι, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Με τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουμπούρη. Ευχαριστώ. Με τον κύριο Παναγιώτη Πέρο, στέλεχος της Ένωσης Κεντρών. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλώς σας βρήκα. Και με τον Θήμιο Λιμπερόπουλο, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί και πρόεδρος του ΣΑΤΑ, του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί στην Αττική. Ξέρω ότι τα οικονομικά είναι αυτά που πάντα ενδιαφέρουν, γιατί η τσέπη δεν αντέχει άλλο, αλλά πραγματικά υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις σήμερα και όλη αυτή η συζήτηση που θα γίνει στη χώρα μας μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών του Μεσογειακού Νότου, των Ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου που είναι όλες στην Ευρωζώνη, θα συζητήσουν εξαιρετικά θέματα τα οποία απασχολούν ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίως μας επηρεάζουν και εμάς. Κύριε Μπαλομενάκη, να αρχίσω από εσάς, σε ό,τι αφορά καταρχήν αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε αύριο. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνετε και την τοποθετήσατε στην κορυφή.
Είναι όντως μια αξιοσημείωτη πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι δεν είναι και τυχαία και η χρονική σύμπτωση με κάποιες διαφαινόμενες και επίκαιρες μάλιστα διαφοροποιήσεις ηγετικών στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποστάσεις που κρατάνε από την σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική της Γερμανίας. Ήδη έχει γίνει γνωστό χθες και σήμερα ότι ειδικότερα ο Μοσκοβιτσής και ο Γιούνκερ, ας πούμε, για παράδειγμα, εισηγούνται ευθέως πλέον χαλάρωση των περιορισμών και της αυστηρότητας. Ναι, είναι σημαντικό πλευρά, και αυτό είναι ο κύριος Γιούνκερ θέλει χαλάρωση τώρα. Βεβαίως. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε τα πρωτοπαλίκαρα του Σόιμπλε, τον Τούσκ κυρίως, να αρνούνται. Η κυρία Μέρκελ, από ό,τι γνωρίζετε, έχει συγκαλέσει και αυτή εν όψη των δικών της προτεραιοτήτων μια ανάλογη σύσκεψη της κεντρικής Ευρώπης. Δεν υπάρχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή ταύτιση τόσο πολύ αντιθετική, όσο το γεγονός ότι τούτη εδώ η Μεσογειακή Συνέλευση έχει ευκαιρία να διακηρύξει ορισμένα πράγματα και στον οικονομικό τομέα και βεβαίως στο προσφυγικό ζήτημα, διότι κατεξοχήν ο Νότος πλήττεται από την διαφαινόμενη εξέλιξη στο θέμα των προσφύγων. Τονίζεται πάντως και σε ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται ούτε για κανένα μέτωπο, ούτε για κανένα Νότος ενάντια στο Βορρά. Δεν γίνεται αυτό και δεν έχει νόημα πια, γιατί ούτως ή άλλως η Ευρώπη από μόνη της έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν υπάρχει λόγος να τα προσθέσει κανείς τουλάχιστον. Παρόλα αυτά, κύριε Βαλομενάκη, αυτή η ας την πούμε επιθετική στάση που κρατάει ο κύριος Τσίπρας μετά από ένα χρόνο που κάπως τα πράγματα έχουν ηρεμήσει τις σχέσεις μας με τις Βρυξέλλες και με το Βερολίνο, δεν προκαλεί μια ανησυχία, δεν θα μπορούσε να προκαλέσει μια ανησυχία. Γιατί στη σημερινή του συνέντευξη στη Le Monde ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν αρκετά επιθετικός. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να κρίνουμε το περιεχόμενο. Ταυτονόητα ζήτησε ο Πρωθυπουργός, νομίζω. Εκείνο που ζήτησε είναι να καταρχήν να τηρηθούν τα συμφωνημένα σε σχέση με την Ελλάδα, να αρχίσει δηλαδή να ανοίξει ο διάλογος για την διευθέτηση του χρέους. Πράγμα το οποίο είναι συμβατική υποχρέωση της άλλης πλευράς. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έχει τεθεί ως όριο χρονικό η δεύτερη αξιολόγηση, έτσι, η οποία επίκειται. Δεν υπάρχει καθυστέρηση από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς. Στην ώρα της θα γίνει και θα κλείσει, φαντάζομαι και ελπίζω. Από την άλλη πλευρά, είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να τεθεί ως υποχρέωση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμών, να αρχίσουν επιτέλους επί σωστής βάσης, επί σοβαρής βάσεως, το ζήτημα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους, στο οποίο νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι παρόντες και απόντες, ότι χωρίς αυτή τη διευθέτηση οποιαδήποτε πρωτοβουλία οικονομικής φύσεως είναι επισφαλής. Μάλιστα. Κύριε Ισαΐα, πριν από λίγο ο αρχηγός σας έδωσε και μια μεγάλη συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky. Βέβαια έχουμε το Σαββατοκύριακο, ακολουθεί και η ΔΕΘ, θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, συνέντευξη τύπου και μετά θα ακολουθήσει και ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη εβδομάδα και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ξανά εκλογές. Φυσικά. Ναι, φύγε Τσίπρα, αλλά η πολιτική πόσο θα αλλάξει. Όχι, δηλαδή φύγε. Ο ένφια. Παρετήσω αν δεν μπορεί και φαίνεται ότι δεν μπορεί, έτσι. Πρώτα απ' όλα να σας πω, επειδή αναφέρατε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού της χώρας, του κύριου Τσίπρα στη Le Monde. Είναι αξιοσημείωτο ότι σήμερα με αυτήν τη συνέντευξη στη Le Monde είδαν όλοι οι Έλληνες για ποιο λόγο έγινε το δημοψήφισμα το περσινό. Αναφέρω ακριβώς αυτό που έχει πει στη συνέντευξη, ότι αν είμαι ζωντανός σήμερα απέναντί σας, ενώ είστε δημοσιογράφο, ναι, σε αυτό το γραφείο οφείλεται σε αυτό το δημοψήφισμα. Και πώς το εξηγείτε σε αυτό? Εγώ πώς το εξηγώ ότι ξαφνικά, καταρχήν όταν εννοούμε δημοψήφισμα, εννοούμε τα δημοψηφίσματα όπως αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, που όταν εννοούν Brexit, είναι Brexit. Δηλαδή, όταν εννοούν έξοδος από τη ζώνη του ευρώ, είναι έξοδος από τη ζώνη του ευρώ. Μα δεν έτεθε το δημοψήφισμα αυτό το θέμα. Αυτό το δημοψήφισμα λοιπόν, τι ήτανε? Ήταν αυτό που ο ίδιος σήμερα δηλώνει στη δημοσιογράφο της Le Monde, ότι αν είναι ζωντανός πολιτικά ο άνθρωπος, φυσικά δεν το συζητάμε. Αυτό εννοεί, έτσι, οφείλεται σε αυτό το δημοψήφισμα. Οπότε έγινε, παρέσυρε μια ολόκληρη χώρα σε ένα δημοψήφισμα για να είναι στη θέση του Πρωθυπουργού και φυσικά να απαλλαγεί από τους συντρόφους τους, τους οποίους και έγινε με αυτό εννοεί ο κύριε Παλαμενάκη, ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς είναι μια εντελώς υποκειμενική, νομίζω εγώ, ερμηνεία. Θα ολοκληρώσετε, μην ανησυχείτε.
Έχουμε τον χρόνο, όλα θα τα πείτε. Εγώ άφησα τον ΣΥΡΙΖΑ όμως να ολοκληρώσει. Αφήστε να ολοκληρώσω κι εγώ. Έβαλε το κύριε Μαλωμένα και θα τα πούμε. Θα έχουμε δύο ώρες, θα με ακούσετε, θα σας ακούσω, θα την παρατηθούμε. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι αυτό που εγώ ερμηνεύω και που το διαβάζουμε. Λοιπόν, είπε ο άνθρωπος αν είναι ζωντανό πολιτικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε σχετικά με την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη που είπε για τον ΕΦΙΑ για το 30%. Φυσικά, μην περιμένετε, και το ξεκαθάρισε ο πρόεδρος μας, ο κ. Μητσοτάκης, μην περιμένετε να ακούσετε στη ΔΕΘ αυτό που ακούσατε πριν δύο χρόνια από τον σημερινό πρωθυπουργό, ότι υποσχότανε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να τηρούσει. Και ήταν μια πολιτική ψευδολογία στην ουσία. Από εκεί πέρα όλα θα είναι κοστολογημένα, όλα όσα αναφέρει. Ο ΕΦΙΑ για τη μείωση του 30% έχει βρει και θα επεξηγήσει επακριβώς από πού θα βρει το ισοδύναμο που, λέει, που είναι ο χαρακτηρισμός ο σωστός που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Και φυσικά αυτό που θα έπρεπε να. Μαζί με τον ΕΦΙΑ, αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουμε από τη σημερινή συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός μου, του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να είναι του ύψους του 2% και όχι του 3,5%. Το 3,5% δεν πρόκειται να το πετύχει αυτή η κυβέρνηση με όλα αυτά τα δείγματα που έχει δείξει και θεωρούμε. Και το εξήγησε μάλλον λεπτομερέστατα ότι στα 2% του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι μια εξοικονόμηση των 3 δις, το οποίο αυτό θα το εξοικονομήσει από τη φορολόγηση, δηλαδή θα μειώσει τη φορολόγηση και θα αποδοθούν στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το οποίο πρώτα η Νέα Δημοκρατία το εφήρμοσε δοκιμαστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση σε ορισμένους Δήμους με το ποσό των 500 ευρώ στους ασθενέστερα οικονομικά συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι ο κύριος Μπαλομενάκης προηγουμένως, και εδώ ερχόμαστε στη συζήτηση κύριε Μπαλομενάκη, και ευελπιστώ ότι σήμερα θα κάνουμε μια επικοδομητική πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ μας, είπατε προηγουμένως ότι στην ώρα της θα γίνει η αξιολόγηση. Ποια ώρα της? Η αξιολόγηση έπρεπε να είχε ήδη κλείσει. Σε 3 μήνες κλείνεται 2 χρόνια. Εμείς όταν ήμασταν κυβέρνηση σε 2 ολόκληρα χρόνια κάναμε 4 αξιολογήσεις επιτυχημένες. Κάναμε 2 εξόδους στις αγορές. Καθίστε, αξιολογίες κρατούσαν 20 μήνες κάθε μία. Με συγχωρείτε. Για την πέμπτη αξιολόγηση έχετε να πείτε τίποτα, κύριε Σαΐα. Το λέω ξεκάθαρα. Διακόψανε διαπραγματεύσεις. Το λέω ξεκάθαρα. Σε 3 μήνες η σημερινή αριστερή μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει 2 χρόνια. Εμείς σε 2 χρόνια κάναμε 4 αξιολογήσεις. Και δεν προλάβαμε να κάνουμε την πέμπτη αξιολόγηση εξ αφορμής των πρώην εκλογών που κίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και έρχομαι και σας λέω όμως. Κλείνω, του κ. Χαρδούβελη. Κλείνω ένα λεπτό και να σας πω το εξής. Εδώ όμως γίνεται το πρόβλημα. Έπρεπε πριν 2 μήνες να είχαν τελειώσει τα προαπαιτούμενα. Αυτά τα προαπαιτούμενα, τα 15 προαπαιτούμενα, είναι της πρώτης αξιολόγησης. Εδώ υπάρχουν λοιπόν δύο κίνδυνοι. Ο πρώτος κίνδυνος είναι εάν δεν ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, τα άλλα 13. Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου που πήραν τη σημερινή παράταση η σημερινή κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα πρέπει να ξαναπάρουν απόφαση, να το ξαναφέρουν σε ορισμένα κοινοβούλια της Ευρώπης να το ψηφίσουν, σύν το γεγονός ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δεύτερη αξιολόγηση εάν δεν τελειώσουν αυτά τα προαπαιτούμενα. Μη βιάζεστε. Οπότε Εσείς έχετε καθυστερήσει. Δεν μας λέτε για την πέμπτη αξιολόγηση. Λοιπόν, και ξέρετε, όταν μιλάμε για τα προαπαιτούμενα, αυτά τα οποία δεν έχετε εφαρμόσει και δεν είσαστε συνεπείς σε αυτά που έχετε δεσμευτεί απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, είναι αυτά για τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, είναι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας και βλέπετε τι έγινε με τη ΣΟΚΑΡ. Έρχεται ο Βούλγαρος ο Πρωθυπουργός να δώσει κίνητρα στη ΣΟΚΑΡ να πάει να επενδύσει στο Hash Hub τώρα που κάνει, στον κόμβο που πρόσφατα δεν να κάνει η Βουλγαρία. Δηλαδή πάει στην ουσία να πάρει αυτόν τον επενδυτή από την Ελλάδα και να τον πάει στη Βουλγαρία. Με όλα τα συνεπακόλουθα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και έχετε και για την αποπληρωμή ληξιοπαίδευση μονοφυλών. Αυτά τα προαπαιτούμενα λοιπόν δεν τα έχετε κληρώσει. Είσαστε συνεπείς. Εγώ θεωρώ ότι πολιτικά, όχι ανθρώπινα, πολιτικά είσαστε μια ανίκανη και ανάλγητη κυβέρνηση και το μόνο που έχετε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να πάμε σε πρόορες εκλογές. Τα είπα όλα μαζί με ένα, κύριε Σουρμελίδη. Θα επανέλθω, κύριε Βαλέγη. Κύριε Κουμπούρη. Και παρακαλώ. Εκλογές μας και αυτές. Ναι, να πει και ο κύριος Κουμπούρης και άλλοι. Θέλω να σας πω, κύριε Σουρμελίδη, ότι η κυβέρνηση υλοποιεί με τον πιο συνεπή τρόπο τα μέτρα που έχει αναλάβει απέναντι στους δανειστές, απέναντι στους μεγαλοβιομήχανους, απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα. Είναι μέτρα τα οποία έχουν τσακίσει τα δικαιώματα του λαού και των εργαζομένων. Είναι μέτρα
τα οποία διακρίνονται από τη σκληρότητά τους, από τη συνέχειά τους και είναι μέτρα τα οποία θα ενταθούν το επόμενο διάστημα και μπροστά στη δεύτερη αξιολόγηση και σε αυτά που απαιτεί το μεγάλο κεφάλαιο για μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης. Δηλαδή, η κυβέρνηση ποντάρει σε μια ανάπτυξη, μια αιματοβαμμένη ανάπτυξη που την πληρώνει ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, είτε μέσα από τους μισθούς που μειώνονται, από τις συντάξεις, από τις περικοπές στην υγεία, στις κοινωνικές δαπάνες. Κυριολεκτικά τσακίζεται ο λαός. Αλλά η ανάπτυξη αυτή που την καλλιεργεί η κυβέρνηση και ως ελπιδοφόρο για το λαό κτλ. Πρέπει να δούμε τα δύο στοιχεία της. Πρώτα απ' όλα ποιος την πληρώνει. Ένα, είναι ο λαός. Δεύτερο, ανάπτυξη για ποιον. Ανάπτυξη για να λυθούν τα προβλήματα του λαού και των εργαζομένων. Όταν αυτή η ανάπτυξη γίνεται με όχημα το μεγάλο κεφάλαιο, αυτό θα υπηρετήσει τα κέρδη του. Και θέλει πραγματικά να θυσιαστούν τα δικαιώματα του λαού και των εργαζομένων για να υπάρξει τέτοια ανάπτυξη. Και όταν δεν μπορεί και με οικονομικούς όρους να το πετύχει, καταφεύγει και σε σκληρά μέτρα και καταφεύγει ακόμα και σε πολέμους που ζούμε σε όλο τον κόσμο. Γιατί δεν είναι τα προβλήματα μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Οι υπεριαλιστές σκοτώνονται από τη μια μεριά για τις μοιρασιές. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και λύσεις δεν μπορούν να δώσουν. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν διαφέρουν στη στρατηγική τους. Πολιτικές διαφορές μπορεί να υπάρχουν. Ουσιαστικά όμως και οι δύο δουλεύουν στο ίδιο μοτίβο, στην ίδια κατεύθυνση, με θύμα το λαό και τους εργαζόμενους. Και φυσικά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει μέχρι σήμερα δεν φέρνουν γι' αυτό που λένε αυτή πολυπόθετη ανάπτυξη και όχι μόνο εδώ υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και σε όλο τον κόσμο. Τι πρέπει να γίνει? Ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Δηλαδή θα ζήσουμε, κύριε Σουρμελίδη, εάν ο τάδε καπιταλιστής θα έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει, εάν θα έχει κέρδη και υπερκέρδη για να επενδύσει, όταν το προϊόν αυτό το έχει ανάγκη ο κόσμος για να ζήσει, το έχει ανάγκη για να θρέψει την οικογένειά του. Ναι, και αλλά για να τη θρέψει πρέπει να έχει δουλειά. Βεβαίως να έχει δουλειά. Αν δεν υπάρχουν δουλειές, δεν του δίνει δουλειά λοιπόν αν δεν έχει κέρδος. Και όχι μόνο δεν του δίνει δουλειά, του παίρνει και πίσω τα δικαιώματα. Γιατί οι κυβερνήσεις λειτουργούν κάτω από αυτές τις εντολές. Πραγματικά αυτές τις εντολές. Γιατί υπάρχει ανεργία 25% λοιπόν? Ποιος τη δημιουργεί την ανεργία? Δηλαδή όταν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, τις δημιουργεί το κεφάλαιο και όταν δημιουργείται ανεργία, φταίει ο εργαζόμενος? Όχι λοιπόν. Είναι παράγωγα της ίδιας λογικής, της ίδιας κατεύθυνσης που υπηρετεί το κέρδος. Και το κέρδος, για να μπορέσει εκείνος να το υπηρετήσει, θέλει μεγαλύτερη μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης. Δηλαδή χειροτέρευση της θέσης του εργαζόμενου και ανεργία. Ή μερική απασχόληση στην καλύτερη περίπτωση, η οποία την βλέπουμε τώρα, μειώνεται η ανεργία σε όφελος της μερικής απασχόλησης. Τι πρέπει να γίνει? Ο λαός, οι εργαζόμενοι να βγουν στο προσκήνιο, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Η χώρα μας έχει όλες τις δυνατότητες πραγματικά να αναπτυχθεί. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να δώσει ανάπτυξη. Το κεφάλαιο γίνεται εμπόδιο στις παραγωγικές δυνάμεις που πραγματικά μπορούν να παράγουν. Οι παραγωγικές σχέσεις που γίνονται για το κέρδος, ο καπιταλισμός που υπηρετεί το κέρδος και μόνο το κέρδος, γίνεται εμπόδιο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Για να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας, να δημιουργηθεί και εργασία, να λυθούν και προβλήματα για να φάει ο κόσμος ψωμί και να ζήσει καλύτερα και να έχει σωστά ωράρια εργασίας. Αυτό πρέπει να γίνει. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι ξεκαθαρισμένη σε αυτό. Η οικονομία και η παραγωγική βάση πρέπει να περάσουν στα χέρια του εργαζόμενου λαού για να μπορεί να υπάρξει προοπτική και λύση σε όφελος του λαού. Αλλιώς η κατάσταση θα χειροτερεύει. Μάλιστα. Και θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα. Κύριε Πέρο. Με αφορμή αυτά που άκουσα, μου έδωσε μια πολύ ωραία αφορμή ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος και μίλησε για μεγάλα συμφέροντα. Και εντόπισε φυσικά το πρόβλημα, όπως τα αριστερά κόμματα συνήθως κάνουν, στην ύπαρξη των μεγάλων συμφερόντων. Εγώ εντοπίζω το πρόβλημα σε ακριβώς αντίθετο παράγοντα, στην απουσία μεγάλων συμφερόντων. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα είναι η απουσία μεγάλων κεφαλαίων και επιχειρηματικής δραστηριότητας για να ανθίσει αυτό το καπιταλιστικό σύστημα που όντως έχουμε τώρα. Εκτός και να το γυρίσουμε ξαφνικά και πάμε σε ένα άλλο σύστημα κομμουνιστικό ενδεχομένως. Αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι ότι το μεγαλύτερο συμφέρον της χώρας είναι το ίδιο το κράτος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο συμφέρον που υπάρχει στη χώρα. Μεγαλύτερο συμφέρον του κράτους δεν υπάρχει. Σύμφωνα με το Heritage, το οποίο είναι ένας οργανισμός ο οποίος συνεργάζεται και με το Wall Street Journal και δίνει στατιστικά στοιχεία, αυτή τη στιγμή τα έξοδα του κράτους σε σχέση με το ΑΕΠ είναι στο 60%. Δηλαδή, το κράτος μας κοστίζει 60% του ΑΕΠ. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος δείκτης στον κόσμο.
Δεν υπάρχει χώρα με μεγαλύτερα έξοδα εκτός, προσέξτε, μας περνούν χώρες, η Βόρεια Κορέα, η Λιβύη και η Κούβα. Αυτοί έχουν μόνο περισσότερα έξοδα σε σχέση με τον τζίρο της χώρας, στο κράτος τους. Παρατηρούμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον να αιμοδοτηθεί η πραγματική οικονομία, γιατί υπάρχει ένας τεράστιος κρατικός προστατευτισμός από τον οποίο πρέπει να απαλλαγούμε. Και πώς να απαλλαγούμε, όταν και οι δύο πόλοι κυβερνητικοί, παλαιότερα ο δικοματισμός Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και τώρα ο δικοματισμός ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας στηρίζουν την ύπαρξή τους, την ύπαρξη κομματικού κράτους. Δηλαδή δεν υπάρχει στην ουσία ιδεολογικός διαχωρισμός. Και θα προκαλούσα οποιονδήποτε να μου πει έναν ιδεολογικό διαχωρισμό μεταξύ, για παράδειγμα, του καραμαλισμού και του τσιπρισμού ή του παπανδρεϊσμού. Ένας είναι ο ιδεολογικός, ιδεολογική ταυτότητα αυτών των ανθρώπων και αυτών των τομέων πολιτικής. Ο κρατισμός. Να προστατεύσουν την οικονομία, να βολέψουν τους δικούς τους, να διαιωνίζονται στην εξουσία, να κάνουν τα ρουσφέτια τους, να παίρνουν αυτές τις μίζες τους. Έτσι διαιωνίζεται το πολιτικό προσωπικό στη χώρα. Γιατί αν εγώ κάνω μια χάρη και διορίσω σε μια εκλογική περιφέρεια τα παιδιά ενός ανθρώπου, εγώ θα αποκτώ αυτόματα το ηθικό δικαίωμα να πάρω τη μίζα μου. Θα μου πει κάτι αυτός που τον διόρισα. Εγώ του έκανα τη χάρη, τον διόρισα. Τι τον νοιάζει τώρα αυτόν, αν εγώ πάρω τις μίζες μου, να πάρω τα εξοπλιστικά μου, να πάρω τις μίζες μου από μια διαφημιστική δαπάνη ή οτιδήποτε. Περιγράφεται μια εικόνα που υπήρχε όντως και που ήταν και από τις βασικές αιτίες που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όμως σήμερα είμαστε όπως ξεκινήσατε κιόλας σε μια άλλη κατάσταση. Εδώ το κράτος δεν έχει για τα στοιχειώδη. Ναι, αλλά ακόμα και εδώ δεν έχει τα νοσοκομεία. Εγώ σας μιλάω για. Το κοινωνικό κράτος έχει διαλυθεί. Προβλήματα στις συγκοινωνίες. Θέλω να πω. Αυτό είναι οξύμορο. Πώς γίνεται δηλαδή να χρεώνουμε στο κράτος, το κράτος να κοστίζει 60% το ΕΠ και να μην έχουμε υπηρεσίες από το κράτος. Πάνε όλα σε μία μαύρη τρύπα. Υπάρχουν εκατοντάδες οργανισμοί αναπόγραφοι. Υπάρχουν τεράστια ποσοστά αργομισθία στο δημόσιο. Και δεν μιλάω μόνο για ανθρώπους οι οποίοι είναι ανάλγητοι. Δεν αντιτίθεμαι εγώ στην έννοια του δημοσίου υπαλλήλου. Απαραίτητη είναι η δημόσιοι υπάλληλοι και πρέπει να επιβραβεύονται οι παραγωγικοί δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ αντιτίθεμαι στις αργόμισθες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, αν μπείτε τώρα στο Δήμο, ας πούμε, θα δείτε 10 άτομα να δουλεύουν στο πρωτόκολλο, θα δείτε άλλα 10 άτομα στο Facebook, άλλα 10 άτομα στο YouTube. Τι είναι αυτό το χάλι που συμβαίνει? Πρέπει να συμμαζευτεί αυτό το πράγμα. Έχουμε δηλαδή κενά σε θέσεις νοσηλευτών ή γιατρών και έχουμε έξαρση δραστηριότητας στο δημόσιο, στις διοικητικές θέσεις. Μάλιστα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Θα πάω σε ένα διάλειμμα και μετά θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Λιμπερόπουλο. Κύριε, καλό καιρινέ. Ναι.